Σοκράτη, είναι μεγάλη χαρά και τιμή του Huffington Post και δική μου που μιλάμε από τις πρώτες συνεντεύξεις για τη νέα σεζόν. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Και φεύγεις. Δηλαδή, ή θα κάναμε την κουβέντα μας τώρα, ή αλλιώς Λος Άντζελες και θα σε βρίσκαμε πάλι μετά από μήνες. Μετά από. Ναι. Δεν είναι ακριβώς πότε θα έρθω, αλλά φεύγω ξανά για το Λος Άντζελες. Μόνιμα. Μόνιμα, ναι. Όταν μελετούσα για σένα περισσότερο, έλεγα: θέλω να το ρωτήσω καταρχήν, ποιος είναι ο τίτλος που τον αντιπροσωπεύει περισσότερο. Ηθοποιός, σεναριογράφος, σκηνοθέτης, κάτι άλλο στο μέλλον, έχεις κάποιο. Δεν ξέρω. Αυτό που ήθελα να κάνω πολλά χρόνια ήταν να σκηνοθετήσω. Αυτή την περίοδο λοιπόν, αυτός ο τίτλος που νομίζω περισσότερο με αντιπροσωπεύει, όχι μόνο γιατί το κάνω σαν επάγγελμα ή για δουλειά ή αυτό που θέλω να κάνω στο μέλλον, αλλά εσωτερικά με αντιπροσωπεύει, είναι σκηνοθέτης. Ήθελες από μικρός να γίνεις σκηνοθέτης ή ηθοποιός, και αυτό βγήκε στην Κοίταξε, πορεία. Ο καλλιτέχνης έχει ανάγκη να εκφραστεί. Εγώ στην αρχή βρήκα το θέατρο, με μάγεψε. Όμως από πολύ νωρίς, όταν γύρισα από το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη το 87, νομίζω, ήμουν γύρω στα 20 κάτι. Πήγα στην σχολή της σκηνοθεσίας, στη Χατζίκου. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από πολύ νωρίς ήθελα να σκηνοθετήσω. Οι εποχές ήταν διαφορετικές, να κάνεις ταινία δεν ήταν εύκολα τότε. Εγώ έμαθα πάρα πολλά από τα συνεργεία, ρωτούσα τους φωτογράφους, ο Ανδρέας Σουμαραγδής είναι δάσκαλός μου. Έγινα πολύ καλός still photographer, διάβαζα για σκηνοθεσία. Μετά πήγα στην Αμερική με μια υποτροφία Fulbright και σπούδασα. Εκεί έκανα κάτι ταινιούλες στο σχολείο, όμως μετά γύρισα εδώ, δουλεύω πολύ σαν ηθοποιός. Οι ανάγκες της επιβίωσης, θα έλεγα, και να δουλέψω ήταν πρώτα. Αλλά αυτό που συνέβη κάποια στιγμή είναι ότι όταν θέλεις να κάνεις κάτι πολύ στη ζωή σου, έρχεται κάποια στιγμή που ίσως μεγαλώνοντας κιόλας και περνώντας και κάποιες δυσκολίες, φτάνεις στο σημείο που λες φτάνει πια. Δηλαδή και συνειδητοποιείς ότι σε μια χώρα, ειδικά σαν την Ελλάδα, που λες φταίει το σύστημα, φταίει η κυβέρνηση, φταίει η πολιτική, φταίει η διαφθορά, φταίει η ανεξιοκρατία, φταίνουν όλα αυτά. Εγώ τι κάνω. Ναι. Βλέπω την πραγματικότητα και λέω ότι αυτή την πραγματικότητα πώς μπορώ εγώ σε αυτή την πραγματικότητα να κάνω αυτό που θέλω. Γιατί εντάξει, δεν ζούμε και για πάντα. Η απόφασή σου να φύγεις για την Αμερική. Πραγματικά, όταν μου το πρωτοείπες, λέω, θέλω πάρα πολύ να του μιλήσω περισσότερο γι' αυτό. Γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι σαν εμένα λένε, αχ, πόσο θα ήθελα να φύγω, και λες, τροχοπέδι χίλια πράγματα πίσω. Μπράβο σου που το έκανες. Κοίταξε, τα τελευταία χρόνια, από το 2011 που έκανα την πρώτη μου ταινία, πήγε πάρα πολύ καλά, πήγε σε πάρα πολλά φεστιβάλ στο εξωτερικό. Ποια ταινία ήταν αυτή? Αυτή ήταν ο Μικρός Βασιλιάς, Little King, πιο γνωστός στο εξωτερικό. Η οποία έχει πουληθεί στο iTunes, μπορεί να την αγοράσει κανείς σε όλο τον κόσμο και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Η δεύτερη μου ταινία, το Between Black and White, πάει επίσης πάρα πολύ καλά και καλύτερα, μπορώ να πω. Έχει πάρει 10 βραβεία αυτή τη στιγμή, έχει πάει σε 32 φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο. Μπράβο, και συνεχίζει την πορεία του. Η αλήθεια είναι ότι στο εξωτερικό πάντα έβρισκα αυτό που λέμε υποστήριξη και αναγνώριση, χωρίς εισαγωγικά, χωρίς να λένε, ναι, αυτός είναι, αυτός έχει κάνει τηλεόραση, αυτός είναι έτσι, αυτός έχει πράσινα μάτια, αυτός είναι καλό παιδί, αυτός είναι, ξέρω εγώ, γιατί είναι. Ξέρεις, στην Ελλάδα τα μπερδεύουμε λίγο, αλλά αυτό βέβαια δεν με ενοχλεί, γιατί το ξέρω ότι είναι μια πραγματικότητα. Εγώ κοιτάω να κάνω αυτό που θέλω αυτή τη στιγμή, αυτό που με αντιπροσωπεί, αυτό που ονειρεύομαι. Στην Αμερική πια πήγα συνειδητά, γιατί μετά από όλα αυτά που ταξιδεύω και πάρα πολύ στο εξωτερικό και στην Αμερική σε διάφορα φεστιβάλ, συνειδητοποίησα ότι είναι η ώρα να πάω στο επόμενο βήμα. Και αυτό είναι μεγάλο μήκος ταινία μου. Αυτό που ετοιμάζω είναι μια άλλη ταινία. Καινούργια ταινία, ναι. Που θα είναι μεγάλο μήκος. Ναι. Και στοχεύει, δεν είναι ένα ελληνικό, θα έλεγα, project, όμως βασίζεται σε ένα βιβλίο ενός Ελληνοκαναδού, ναι, του Ανδρέα Σουβαλιώτη, που λέγεται το βιβλίο Misfit και στα ελληνικά έχει μεταφραστεί ο Διαφορετικός. Με ενδιαφέρει πάρα πολύ το θέμα και είμαι στην πολύ ευχαριστή να πω ότι το σενάριο έχει τελειώσει τουλάχιστον στην πρώτη γραφή του. Προχωράμε. Το έχεις κάνει εσύ το σενάριο, ναι, το έχεις γράψει εσύ. Συνεργάστηκα τώρα με έναν συνσεναριογράφο, τον John Stevens, και σιγά σιγά αυτό θα αρχίσει να, όπως κάθε ταινία, να βρει αυτό που πρέπει για να γίνει. Μικρός, ήθελα να γίνω βασιλιάς. Άλλαξε και αυτό από εκείνη την μέρα. Βίζα,
πας εκεί ως ένας άνθρωπος με εξαιρετικές ικανότητες. Ναι. Πώς έγινε αυτό, πώς... Η Αμερικάνικη κυβέρνηση... Όχι, δηλαδή, πώς το τσέκαραν αυτό, πώς το είδανε μετά τη δουλειά σου, βλέποντας... Η Αμερικάνικη κυβέρνηση έχει λοιπόν αυτό το, την ειδική βίζα για ανθρώπους που έχουν καταφέρει στη ζωή τους κάποια πράγματα. Ναι. Κάνεις την αίτηση, φυσικά δίνεις ό,τι έχεις κάνει στη ζωή σου, συνεντεύξεις... Όλο σου το βιογραφικό. Βραβεία, επιστολές, τα πάντα. Δηλαδή δίνεις ένα πολύ μεγάλο φάκελο και εγκρίνουν την αίτηση ή όχι. Εμένα η αίτηση μου εγκρίθηκε, έτσι έχω την... Οπότε πας ως ένα ταλέντο στην Αμερική. Η βίζα σου λέει εξαιρετικές ικανότητες. Έτσι το ονομάζουν. Extraordinary abilities. Και παίρνεις πράσινη κάρτα. Και παίρνεις άμεσα, ναι. Άμεσα μπορείς να δουλέψεις χωρίς κανένα περιορισμό. Δεν ήθελα να έχω κάποιο περιορισμό σε αυτό. Ήθελα... Μπράβο, Σοκράτη. Γιατί δεν είμαι στην ηλικία να χάνω χρόνο. Ήθελα να πάω για αυτό που πρέπει να πάω. Και αυτό έγινε. Έτσι τώρα στην Αμερική δεν είμαι πολύ καιρό. Πήγα για το Los Angeles Greek Film Festival που η ταινία ήταν εκεί. Είχε αλλά... και ελληνικό θέμα η ταινία. Αυτή που ετοιμάζω φυσικά ναι. Και... Ποιο γιατί είναι το θέμα της. Ο συγγραφέας μεγάλωσε στην Ελλάδα μέχρι τα 18. Φυσικά έρχεται κάθε χρόνο. Κοίταξε, είναι πορεία ενός πολύ ιδιαίτερου διαφορετικού παιδιού που φυσικά και στην ενηλικίωσή του είναι διαφορετικός. Όμως, είναι πολύ εξυπνός. Είναι... Ναι, 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 είναι ιδιοφυΐα, είναι μαθηματικό μυαλό, είναι μουσική ιδιοφυΐα. Είχε εμφανιστεί στην ελληνική τηλεόραση ως ταλέντο γιατί έδωσε και τη συμμετοχή. Είναι αληθινή ιστορία. Αληθινή ιστορία, βέβαια. Βασίζεται σε βιογραφία, σε μια βιογραφία. Αυτός ο άνθρωπος ζει. Ζει, βέβαια, δεν ζει. Στην Ελλάδα. Όχι, στον Καναδά. Ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας στον Καναδά. Και ένα μήνυμα της ταινίας, για να μην μακρηγορήσουμε, γιατί είναι ότι όταν αγκαλιάσεις τη διαφορετικότητά σου και καταλάβεις ότι η διαφορετικότητά σου είναι η ξεχωριστότητά σου, είναι ο πλούτος σου, τότε έχεις ελπίδα να ξεχωρίσεις και να κάνεις κάτι πολύ σπουδαίο στη ζωή σου. Πώς ήταν το πρώτο βράδυ με την καλή έννοια της ξενιτιάς και αν εκεί οικονομικά αξίζει τον κόπο, γιατί κακά τα ψέματα, έχεις φύγει από τον τόπο σου, καλά, στα καλύτερα έχεις πάει, αλλά αξίζει. Έχω ταξιδέψει πολύ με τις ταινίες, δηλαδή να φανταστείς φέτος πήγα από Ισλανδία, Μαρόκο, Αίγυπτο, Ιταλία και η ταινία βέβαια έχει πάει και σε μέρη που εγώ δεν έχω πάει, έτσι. Λοιπόν, σε όλο αυτό το ταξίδι, και η Αμερική για μένα είναι γνωστή γιατί είχα σπουδάσει εκεί, οπότε δεν είναι κάτι άγνωστο, είχα ξαναπάει πρόσφατα με κάποια φεστιβάλ. Έτσι, η μετάβαση δεν ήταν τόσο απότομη. Ναι. Το Λος Άντζελες το ξέρω. Δεν είναι μια εύκολη πόλη, είναι αχανής. Όμως, δόξα τω Θεώ, και Έλληνες υπάρχουν εκεί. Και παλιάς γενιάς μετανάστες, αλλά και νέα παιδιά. Οικονομικά όλο αυτό το ταξίδι αξίζει? Ή κοίταξε, περιμένεις τώρα, ότι θα αξίζει περισσότερο στο μέλλον και στην πορεία? Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή εγώ επενδύω, έτσι. Ναι. Και πρόσφατα υπέγραψα με ένα γραφείο management, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι δουλεύουν στο εξωτερικό με γραφεία που, ναι, που αναλαμβάνουν. Πρέπει να έχεις manager και agent. Και αυτό μάλιστα σε κάνει και αξιόπιστο και έτσι μπορείς να βγεις στη δουλειά. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Δεν υπάρχει καμία, έτσι, ευκαιρία. Εδώ είμαι. Με ξέχασες. Δεν είσαι σαν κι εμάς. Έλα παράτα με! Και δεν θα λέμε σε κανέναν τι κάνουμε οι δυο μας. Έπρεπε να σε ρίξεις. Δεν είναι παιδί μου. Σε μπάκαλο. Σπούμε. Το κακό μου. Είμαι σαν παπά σου τώρα. Να ζήσω, να κάνω αυτά που ονειρευτήκαμε. Η ωραιότερη δουλειά που έχεις κάνει ποια είναι? Το Between Black and White. Είναι ό,τι πιο όμορφο έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι κάτι που το αφήνω σαν παρακαταθήκη στην κόρη μου. Της έχω πει όταν αργότερα στη ζωή σου, σε κάποια στιγμή έτσι αισθάνεσαι λίγο, να βλέπεις αυτή την ταινία. Για μένα είναι κάτι που χαίρομαι, είμαι περήφανος καταρχήν που το έχω κάνει, αλλά ότι έχω τη δυνατότητα να το πω στην κόρη μου αυτό, το θεωρώ... Σε βαθιά συναισθηματικός άνθρωπος. Βαθιά συναισθηματικός, αυτό καταλαβαίνω. Ναι, νομίζω ότι όταν έχεις επαφή με τον εαυτό σου, έχεις επαφή με τα συναισθήματά σου και κυρίως έχω φτάσει στο σημείο να μην φοβάμαι να τα δείχνω. Είμαι αυτό που είμαι. Δηλαδή...
Τι να φοβηθώ. Αν δεν τολμήσεις, αν δεν έχεις δει το φόβο, δεν έχεις βιώσει τη μοναξιά, δεν έχεις τη ζωή σου περάσει δυσκολίες, για να... Πολλές φορές, ξέρεις, καμιά φορά χρειάζεται να φτάσουμε όπως η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, όπως η Ελλάδα γίνεται. Δηλαδή, αλλά εμείς ακόμα δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να αλλάξουμε εμείς και όχι άλλοι. Γιατί εμείς φτάνουμε στον πάτο και λέμε, α, έχει πιο κάτω, ας πάμε λίγο πιο κάτω, σκάψουμε όλα, πάμε πιο κάτω. Mm. Αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι εμείς πρέπει να αλλάξουμε και όχι άλλοι. Και εγώ αυτό έκανα και αυτό που έχει σημασία και εάν παίρνω λίγο την άδεια να μιλήσω, είναι γιατί έχω πετύχει χειροπιαστά αποτελέσματα. Όλοι με είχαν για πολύ ήρεμο και ήσυχο άνθρωπο. Το καλό παιδί. Συγγνώμη! Και δυνατά! Συγγνώμη! Ήμουν παντρεμένος και με ένα παιδί. Κάτι θα βρω. Θα το χάψει. Αυτός. Θα χάβει αυτός. Ποιος είναι αυτός που τα χάβει, μωρή μάνα! Ποιος είναι αυτός που τα χάβει, ρε! Ποιος τα χάβει, ρε! Το έχεις καταστρέψει τη ζωή μας! Δεν ξέρω τι. Αλλά φοβόμουν. Κάτι με ακινητοποίησε. Δεν σε φοβάμαι! Είμαι βασιλιάς πια! Είμαι βασιλιάς τώρα! Θέλω να μου πεις τα όνειρα και τους στόχους για το μέλλον, αφενός μεν και αφετέρου δε από αυτό το μέλλον να πάμε στο παρελθόν και να μου πεις τι θυμάσαι από αυτή την ένδοξη τηλεόραση της σαπουνόπερας του 90. Τότε που μπήκες μέσα στα σπίτια μας και σε λατρέψαμε. Όχι, δεν ήταν 80, ήταν 2000. Κοίταξε, εγώ έχω κάνει, κάνω τηλεόραση από πολύ παλιά. Απλά ναι. Τότε δεν ήταν η εποχή που ήταν όλα αυτά τα tabloids και τα λοιπά. Δηλαδή έχω κάνει εξώφυλλο στο τηλέραμα, δεν θυμάμαι. Στο το 89. Εντάξει, έτσι όπως το έπαιζε, νόμιζα θα μου πεις το 79. Ναι, εντάξει, το 89. Αλλά κάνω τηλεόραση από το 88. Ναι. Δηλαδή ένα και πετυχημένο σύριαλ τότε, ο Φιλίσκος άνθρωπος από τον Καρακατσάνη, στην ΕΤ2, που ήταν το σουξέ της εποχής. Γιατί ήταν, ο Καρακατσάνης δεν έκανε και συνέχεια τηλεόραση και ήταν πάρα πολύ. Έκανε το γιο του κιόλας. Και την παρέλαση του Διαμαντόπουλου τότε που το γυρίσαμε σε φιλμ. Μετά, βέβαια, αυτό που θυμάμαι πολύ είναι οι Άρειες Σιωπές. Ήταν κάτι που για μένα ήταν 3 χρόνια. Ωραίες γλυκές αναμνήσεις είναι αυτά. Ωραίες, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραίες. Ναι, η τηλεόραση ήταν, είχε δυσκολίες και τότε. Και τότε λέγαμε δεν υπήρχαν λεφτά, αλλά δεν φανταζόμαστε ποτέ ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αλλά ήταν εποχές που υπήρχε άνεση. Mm. Δηλαδή, δουλεύαμε καλά, οι αμοιβές ήταν καλές. Πολλές, ίσως και λίγο υπερβολικές για τότε, αλλά νομίζω ότι για κάποιους ανθρώπους. Αλλά ήταν καλές εποχές. Δηλαδή, γινόντουσαν σειρές με κάποια ποιότητα, με χρόνο, με λεπτομέρεια. Και από εκείνες τις εποχές, πάμε στο τώρα. Καινούργιο ξεκίνημα. 3-4 μήνες Λος Άντζελες, ταινία, καινούργια ταινία. Όνειρο για το μέλλον. Στόχος, όχι αυτή η ταινία, αυτό το κατάλαβα. Άλλο. Μετά από κοίταξε, αυτό, μετά από αυτό τι. Κοίταξε, όχι, για μένα ο μεγάλος μου στόχος τώρα είναι η πρώτη μου μεγάλο μήκος ταινία. Ναι. Αυτό είναι εκεί που δίνω... Το διαφορετικό εκείνα που δίνω... Οι ταινίες ναι. Όμως βλέπω θα είναι το μέλλον σου. Ναι. Ναι. Ξέρεις, η αλλαγή... Η ταινία θα είναι στα αγγλικά, ναι. Ναι. Η αλλαγή που κάνεις, πιστεύω για να γίνεις σκηνοθέτης και αυτό που δεν μπορούσα να κάνω ποτέ, είναι να βγάλω τη δύναμη που έχω μέσα μου. Όταν είσαι σκηνοθέτης, πρέπει να είσαι δυνατός. Είσαι ο άνθρωπος που όλοι θα γυρίσουν να σου πούνε τι κάνω τώρα. Δεν μπορείς να έχεις. Είσαι ο ηγέτης, ο αρχηγός. Ναι. Οπότε αυτό θέλει και λίγο εσωτερική δουλειά. Δηλαδή πρέπει λίγο να έχεις χτίσει αυτή τη δύναμη, αν δεν την είχες. Οπότε εγώ είμαι σε αυτή τη φάση τώρα που αισθάνομαι καλύτερα σαν σκηνοθέτης. Φυσικά η καριέρα μου σαν ηθοποιός θα συνεχίσει και στην Αμερική φυσικά θα βγω για κάποιες δουλειές και μακάρι να κάτσει κάτι που θα μου δώσει και κάποια χρήματα. Αλλά και... Σαν ηθοποιός, ναι. Mm-hmm. Αλλά αυτό που βασικά θέλω να κάνω είναι να σκηνοθετήσω και να κάνω αυτά που ονειρεύομαι. Δηλαδή, είμαι καλλιτέχνης. Μπορεί στα 70 μου να ζωγραφίσω. Ξέρεις, γράφω ούτως ή άλλως. Μ' αρέσει πάρα πολύ το γράψιμο. Σοκράτης Εχημαρώδης, η κουβέντα μαζί σου πραγματικά μεγαλύνεψε και μου άνοιξε ορίζοντες. Και θέλω να σου πω ότι πολύ με αγγίζει αυτό που κάνεις. Καλή επιτυχία μέσα πολύ. Από την καρδιά μου. Είμαι σίγουρη ότι έχεις μιλήσει σε πάρα πολλούς από αυτούς που μας ακούν τώρα στις ψυχές τους. Αλλά εσύ έκανες την κίνηση. Καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πολύ.